αυτά τα παιχνίδια μετράει η ψυχή και όταν η ψυχή είναι δυνατή, η τεχνικά όλα τα, όλη την κούραση. Πώς είδατε σήμερα θυμωμένα πρόσωπα, υπάρχει θυμός στην ομάδα, πιστεύετε ότι μπορεί να βγει σε αντίδραση? Ναι, νομίζω ότι θα βγάλουμε αντίδραση, γιατί πραγματικά η εικόνα αυτή που δείξαμε δεν αντιπροσωπεύει την ομάδα μας, δεν μας αδικεί, δεν ήταν αυτό που δείξαμε όλη τη χρονιά. Οφείλεται κυρίως στο ότι η ομάδα είχε βιές πάλι από τραυματισμούς, θέματα που χαλάσανε την αρμονία και την συνοχή, τους ρόλους μέσα στην ομάδα. Παρ' όλα αυτά, τώρα εδώ που έχουμε φτάσει δεν υπάρχουν δικαιολογίες και πάμε δυνατά για να μπορέσουμε να παλέψουμε αυτό το παιχνίδι. Κοτς, με τόσο λίγο χρόνο απομένει ανάμεσα στα δύο μας, τι είναι πιο εύκολο? Να προσπαθήσει ο Ολυμπιακός να κάνει πολλές αλλαγές ή να αυτά που εκτελείται τόσο καιρό να τα εκτελεστούν καλύτερα, με πιο πολύ ενέργεια, με πιο πολύ σκληρά? Πρέπει να κάνουμε τα απλά πράγματα σωστά, γιατί από τα απλά πράγματα χάσαμε. Δεν κάναμε σωστά πράγματα, απλά που έγιναν από έλλειψη συγκέντρωσης, έλλειψη λόγω της συγκέντρωσης, κακού διαβάσματος. Σίγουρα θέλουμε όλους τους παίκτες να είναι τιμοπόλοιποι και όλοι οι παίκτες να είναι συγκεντρωμένοι να κάνουν αυτό που να κάνουν. Γιατί δεν μπορεί να παίξει δύο παιχνίδια αν δεν έχει όλους τους παίκτες έτοιμους να παίξουν. Η κατάσταση των τραυματιών. Σήμερα θα ξεκουραστούν κάποιοι στην προπόνηση, θα κάνουν πιο χαλαρά. Αύριο θα ξέρουμε. Μέχρι τελευταία στιγμή, όπως και χθες, είδατε ότι χθες έγινε ζέσταμα πριν το παιχνίδι και τελικά έπεσε ο Μιλουτίνοφ. Μέχρι αύριο θα ξέρουμε, δεν ξέρω αν στην αυριανή προπόνηση το πρωί θα να δούμε ποια. Ετοιμάζεται κάποιες βελτιώσεις στο αμυντικό κομμάτι, γιατί δεν έχω τις αρχίσεις και πάει τις αδυναμίες του Λιτουάκου, ειδικά μέσα στην ρακέτα. Ετοιμάζεται κάποιο άλλο πλάνο? Εντάξει, δεν ήταν λάθος πλάνο. Ήταν ότι δεν διαβάσαμε σωστά. Δηλαδή το πλάνο ήταν μια χαρά. Δηλαδή με αυτό το πλάνο έχουμε πορευτεί όλο αυτό το διάστημα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να είμαστε πιο έτοιμοι να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Τα απλά πράγματα, όπως είπα. Και κάτι, coach, ανέφερε για τον Μιλουτίνοφ. Με βάση την κατάσταση του Γιώργου του Πρίντεζη που βλέπουμε σειρά να είναι, θεωρείς ότι είναι καλύτερο να έχεις ένα παίκτη ασκλάσεις μέσα στο γήπεδο, όχι?